Γεια σας παιδιά, Ιωάννη εδώ και σήμερα θα μάθουμε για τον Έλληνα που βρίσκεται στο τιμόνι της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο. Φυσικά μιλάμε για τον Jamie Dimon, τον CEO της JP Morgan. Αν δεν ξέρετε ότι έχει ελληνική καταγωγή, μάλλον δεν έχετε δει το βίντεο με το πώς τους πετσόκαψες έτσι Viva Wallet, το οποίο θα εμφανιστεί εδώ και νομίζω ότι αξίζει να το δείτε. Γιατί είχαμε μερικά ελληνικά τζατζαρίσματα στη συγκεκριμένη υπόθεση που τελικά κατέληξε στα δικαστήρια του Λονδίνου. Αλλά δεν νομίζω ο Τζέιμι να το αφήσει εκεί. Θα έχουμε σίγουρα σάγκα. Σήμερα όμως στο σημερινό βίντεο θα δούμε από πού ξεκίνησε ο Ντάιμον, ποια ήταν η πορεία του, αλλά και πώς βλέπει το μέλλον ως επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας του κόσμου. Α! Και αν μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, θα δούμε και πώς μπορούμε να γίνουμε συνέτεροι με τον Ντάιμον, στο περίπου δηλαδή, αν θέλουμε και αν ταιριάζει την επενδυτική μας στρατηγική. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχουμε αφήσει το link μας στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment, παιδιά. Και αν το χρησιμοποιήσετε, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25. Μια που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και disclaimer. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, η ιστορία μας ξεκινάει το 1920, εκείνη τη δεκαετία, στην πρωτεύουσα του εμπορίου της Ελλάδας τότε, τη Σμύρνη φυσικά. Ναι, παιδιά, για εκείνη την περίοδο, η πιο hot πόλη για να κάνεις business ήταν η Σμύρνη. Και η οικογένεια Παπαδημητρίου ήταν αυτή που είχε στήσει τη δική της τραπεζική επιχείρηση εκεί. Με την εισβολή των Τούρκων όμως, ο παππούς του πρωταγωνιστή μας, ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου, εγκαταλείπει τη Σμύρνη. Και φεύγει, παιδιά, κατευθείαν για Αμερική. Καθώς θεωρούσε ότι μια ζωή στην Ελλάδα με αυτήν την πολιτική κατάσταση και τη συγκυρία δεν θα μπορούσε να τους προσφέρει τα απαραίτητα. Που δυστυχώς αυτό υπήρξε αλήθεια για πολύ κόσμο, το ξέρουμε. Πίσω στον Ντάιμον αλλάζει το επιθετό του Παπαδημητρίου, όντως σε Ντάιμον τότε, που θεωρεί όντως ότι δεν θα του φέρει τόσα προβλήματα όσο το δίσκαμπτο Παπαδημητρίου στην Αμερική σε αυτή τη νέα του αρχή. Και τι κάνει? Αυτό που ήξερε καλύτερα. Ξεκινά να ασχολείται με την τραπεζική. Ανοίγει το δικό του χρηματιστηριακό γραφείο και κάνει περιουσία, έχοντας υπό την διαχείρισή του πολλά χρήματα από ομογενείς που τον εμπιστεύονταν. Μάλιστα, τη δεκαετία του 40 ήταν ο εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Τέλος, δούλεψε στη χρηματιστηριακή Serson Hamill, από όπου και πήρε σύνταξη. Τώρα ο γιος του Τεντ, ή κατά το ελληνικότερο Θεόδωρος, δούλεψε στην ίδια εταιρεία για πολλά χρόνια, χτίζοντας χαρτοφυλάκια για τους πελάτες του. Τώρα τα τελευταία χρόνια δούλευε στη Mary Lynch και όπως ξέρανε πολύ ομογενείς στην Αμερική, βοηθούσε όποιον Έλληνα και Ελληνίδα πήγαινε και του ζητούσε βοήθεια. Και εννοείται, το μήλο θα πέσει κάτω από τη μιλιά, όχι πολύ μακριά. Ο Jamie Dimon, ή αλλιώς Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο πρωταγωνιστής του σημερινού μας βίντεο, όταν τελείωσε στο Tufts, ψυχολογία και οικονομικά, έγραψε την πτυχιακή του πάνω στις συγχωνεύσεις που είχε χειριστεί η Serson, η εταιρεία που δούλευε ο μπαμπάς του και ο παππούς του. Τώρα, ο μπαμπάς του ήταν αυτός που πήρε αυτήν την εργασία και την έδειξε στο τότε αφεντικό του, ο οποίος φυσικά ενθουσιάστηκε και πρότεινε στον Jamie να εργαστεί τα καλοκαίρια εκεί. Φυσικά εννοείται ότι το έκανε και μετά το πανεπιστήμιο δούλεψε στην Boston Consulting Group και στην Goldman Sachs. Ξεκινάει εκείνη την περίοδο και το μεταπτυχιακό του στο Harvard και αφού αποφύτησε, ξεκίνησε, παιδιά, να εργάζεται στην American Express. Ενώ το 1985, πολύ σύντομα δηλαδή, μεταπηδά σε μια νέα εταιρεία, την Control Data. Τώρα λοιπόν είμαστε στη φάση στην οποία ο Jamie Dimon είναι σε ηλικία 30 ετών, οπότε γίνεται και οικονομικός διευθυντής και το 1998, μετά από πολλές εξαγορές, η Control Data μετατρέπεται στον κολοσσό Citigroup. Ο Jamie ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο παιχνίδι. Το 2000 είναι CEO της Bank One, της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Αμερική, και τα νούμερα δείχνουν ότι πάει για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Τον Ιούλιο του 2004, η Bank One συγχωνεύεται με την JP Morgan Chase και ο Jamie Dimon αναλαμβάνει την επόμενη χρονιά CEO. Και από το 2005 μέχρι και σήμερα έχει ριζώσει σε αυτή τη θέση. Παραμένει ο μοναδικός CEO τράπεζας που επιβίωσε από την κρίση του 2008 και είναι ίσως το πιο ακριβοπληρωμένο στέλεχος στον τραπεζικό κλάδο παγκοσμίως. Με πάνω από 34 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο αμοιβή, μόνο αμοιβή χωρίς τα μπόνους. Και χωρίς να υπολογίζουμε τις αμοιβές με μετοχές της εταιρείας, Καλό μισθό, τον έλεγε κάποιος. Το Forbes τώρα εκτιμά την περιουσία του κοντά στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια και σταθερά φυσικά συμπεριλαμβάνεται μέσα στους πιο πλούσιους τραπεζίτες του κόσμου. Και δεν είναι και τυχαίο κάτι τέτοιο. Η τράπεζα, παιδιά, στην οποία ήταν CEO, βγήκε πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο ισχυρή από την κρίση του 2008, όταν άλλες τράπεζες έπεφταν, εξαφανιζόντουσαν τελείως. Ο Ντάιμον φαίνεται ότι ασκούσε πολύ μεγάλη επιρροή στο
στους οικονομικούς κύκλους και δεν φοβόταν να πει τη γνώμη του για τα πολιτικά τεκτενόμενα που τον αφορούσαν. Και βάζοντας στόχο να χτίσει συνεχώς ένα φρούριο γύρω από τους ισολογισμούς της τράπεζας, η τράπεζα πλέον μπορούσε να χτυπά τον ανταγωνισμό σε κάθε επίπεδο. Και φυσικά επενδύοντας πολύ σε νέες τεχνολογίες όπως το blockchain, την ψηφιακή τραπεζική αλλά και τις πληρωμές, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ο Diamond ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για κάθε τμήμα της. Σήμερα η JP Morgan Chase αξίζει περίπου 4-3 και είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο. Εμείς το διά όμως μάθαμε και ενδιαφερθήκαμε πιο πολύ για τον Diamond μετά από την ανακοίνωση της εξαγοράς του 48,5% της Viva Wallet. Ένας από τους προτεργάτες αυτής της συμφωνίας ήταν ο Τάκης. Ο Τάκης Γεωργακόπουλος, που έφερε τη συμφωνία στον Diamond, που ενθουσιάστηκε όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία. Μετά υπήρξε το ταξίδι στην Ελλάδα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, καθώς και οι αισιόδοξες δηλώσεις του για την οικονομία της Ελλάδας, οι οποίες φαίνεται να έδωσαν μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον. Βέβαια, αρκεί να τις δούμε και εμείς αυτές τις αισιόδοξες δηλώσεις, και όχι μόνο το χρηματιστήριο και οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή και εμείς, οι μικρομεσαίοι πολίτες αυτής της χώρας, να δούμε αυτά τα καλά νέα για την οικονομία, που δεν φαίνονται ακόμα. Αγαπητέ Diamond, θα ήθελα να σου πω ότι είμαστε 10% πιο φτωχοί ως Έλληνες και Ελληνίδες από το 2009, σήμερα το 2024, με τα επίσημα στοιχεία, αυτά που έχετε όλοι και όλες εσείς πρόσβαση εκεί έξω. Βέβαια, κλείνω αυτή την παρένθεση, γιατί όπως είχαμε δει και στο βίντεο της Viva Wallet, η Viva Wallet είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι σε αυτήν την υπόθεση εξαγοράς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Diamond πλέον είναι στα 68 του χρόνια και μετά από 20 χρόνια στη θέση του CEO, αλήθεια δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει και πώς άντεξε αυτή την πίεση. Μπράβο! Η συνταξιοδότηση όντως φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ και εννοείται όλοι περιμένουν να δουν το διαδοχό του. Ο Γεωργακόπουλος φαινόταν να είναι ένας από τους υποψήφιους, αλλά αποχώρησε, παιδιά, τον Ιούλιο, έτσι δεν θα έχουμε Έλληνα διάδοχο στην JP Morgan. Πάντως, αν θεωρούμε ότι ο διάδοχος θα είναι εισάξιος ή ακόμα και καλύτερος του Diamond, γιατί έτσι πρέπει να είναι η CEO, ο ένας πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος από τον προηγούμενο. Και θεωρούμε ότι όντως η JP Morgan θα συνεχίζει να αναπτύσσεται και έχει θέση στο χαρτοφυλάκιό μας, παιδιά, μπορούμε να επενδύσουμε στην JP Morgan. Εννοείται αυτό το βίντεο δεν είναι επενδυτική συμβουλή, αυτό δεν είναι επενδυτική προτροπή. Απλά, παιδιά, σας λέω ότι έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε στην JP Morgan αν έχουμε κάνει την έρευνά μας, αν είναι δική μας απόφαση και αν όντως τα νούμερα βγαίνουν για το δικό μας χαρτοφυλάκιο και βγάζει νόημα. Αν όμως έχουμε κάνει όλα αυτά και θέλουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό, ο τρόπος είναι πολύ απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24 από το link της περιγραφής για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε στην αναζήτηση jpm.us, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που έρχεται στο κινητό μας τηλέφωνο, πατάμε αγορά και τέλος. Κλείνοντας λοιπόν το σημερινό βίντεο, εμείς ευχαριστούμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για το όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.